Μάλιστα. Έχουμε στη γραμμή, αγαπημένοι μου φίλοι, τον Νίκο το Λιγερό. Βάλε τα ακουστικά σου. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, κύριος Νίκος Λιγερός, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Γεια σας, δεν σας ακούμε έτσι τελείως καθαρά. Εγώ σας ακούω μια χαρά. Α, πολύ ωραία. Ακόμα και τις διορθώσεις για τα μικρόφωνα. Πολύ ωραία. Αγαπητέ κύριε Νίκο Λιγερέ, σας καλωσορίζουμε. Εκτιμάμε πάρα πολύ την διακοπή της διαδρομής σας σήμερα για να είσαστε έστω και τηλεφωνικά μαζί μας. Όπως ανέφερα προηγουμένως, οι άνθρωποι όσο μακριά και να βρίσκονται είναι πάντα κοντά όταν η σκέψη τους είναι μαζί. Σωστά, σωστά. Εδώ το σχέρος, να ξέρετε, επειδή βρισκόμαστε στον ιστορικό χώρο της μάχης του Ναβαρίνου. Μάλιστα. Νομίζω ότι της μάχης του Ναβαρίνου. Μάλιστα. Άρα εδώ βρισκόμαστε. Τώρα βρισκόμαστε στο μικρό νησάκι που έχει μια σειρά από μνημεία από τους φιλέλληνες που μας βοήθησαν για να την αχτίσει στην εξαρτησία η Ελλάδα, όπως το Ρέγιο Παλαμά. Μάλιστα. Σε ποιο νησάκι, κύριε Νίκο Λιγερέ? Εδώ είναι ακριβώς απέναντι από την Πύλο. Απέναντι από την Πύλο, το Ναβαρίνο. Ναι, ναι. Εδώ έγινε η μάχη μέσα στο κλειστό χώρο. Μάλιστα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας μεταφέρατε σε αυτές τις σκέψεις τώρα και νιώθουμε έτσι περήφανοι, πραγματικά περήφανοι. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι κάνανε αυτό που πιστεύανε, ας πούμε, και για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Κάνανε απλώς το πρέπον. Μάλιστα. Για αυτούς και για μας. Άρα σε ένα ιστορικό μέρος έχει γραφτεί ένα κομμάτι της ελευθερίας. Και αν δεν υπήρχε αυτό, δεν νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν με τον ίδιο τρόπο και μάλλον δεν θα κάναμε αυτή τη συνέντευξη σε αυτή τη γλώσσα. Σωστά, σωστά. Σήμερα μιλάμε για το διάβασμα, για τη γνώση γενικότερα. Τι νομίζετε ότι μας χρειάζεται, κύριε Λιγερέ, το να μαθαίνουμε πράγματα και μάλιστα να μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα όχι από τις ειδήσεις ή από τις εφημερίδες, να τα μαθαίνουμε και αυτά, αλλά να διαβάζουμε έτσι πιο εμπεριστατωμένα κάποια πράγματα. Γιατί νομίζετε ότι μας χρειάζεται αυτό το πράγμα στους ανθρώπους? Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε άνθρωποι. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα αρχίζουμε με κάτι που είναι ανούσιο για την καθημερινότητα και την κοινωνία, διότι μια βιβλιοθήκη πάνω στην κοινωνία θεωρεί ότι είναι άχρηστη, με την έννοια ότι δεν ασχολείται με την καθημερινότητα. Αυτό που είναι η καθημερινότητα είναι εκεί που θα βρίσκεται η τουαλέτα, εκεί που θα βρίσκεται η κουζίνα, η κρεβατοκάμαρα. Η βιβλιοθήκη, ξέρετε, είναι μερικά σπίτια που δεν έχουν καν βιβλιοθήκη. Μάλιστα. Αλλά για να βρείτε σπίτι που δεν έχει καν κουζίνα είναι δύσκολο. Άρα η βιβλιοθήκη εξ αρχής είναι ο χώρος του ανούσιου για την καθημερινότητα, γιατί ανήκει στο διαχρονικό στοιχείο της ανθρωπότητας. Εκεί βρίσκονται συμπυκνωμένα τα βιβλία, οι γραφές, αυτά που μας επιτρέπουν να πούμε ότι δεν είμαστε απλώς εφήμερα ζώα, ότι είμαστε εφήμεροι, αλλά επειδή νιώθουμε αυτήν την ιδιότητα, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παράγουμε ένα έργο που θα μείνει. Τα βιβλία είναι αυτό. Είναι το δείγμα ότι κάποιοι κατάφεραν να αφήσουν ένα στίγμα το οποίο πέρασε τους αιώνες. Και γι' αυτό όταν διαβάζουμε βιβλία που έχουν γραφτεί εδώ και αιώνες, είναι πάντα σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι στην ουσία έχουν γραφτεί και για τους αγέννητους, γιατί τότε ήμασταν έτσι. Άρα η επαφή με τον συγγραφέα είναι μια γέφυρα, μια ανθρώπινη γέφυρα, που δεν σχετίζεται καθόλου με τα κοινωνικά, δεν έχουμε καμία επαφή με αυτόν, δεν ήμασταν κοντά του, δεν ήμασταν στη γειτονιά του και παρόλα αυτά νιώθουμε ότι την ώρα που γράφει μιλάει και για μας και είμαστε μαζί. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και όντως έτσι είναι. Είναι και δική μου πεποίθηση ότι τελικά η ζωή είναι μία αλυσίδα, είναι μία διαδρομή. Μ' αρέσει σωστά, αυτό. Αλλά μία αλυσίδα που δεν είναι φτιαγμένη από κρίκους ξεχωριστούς, είναι η ίδια η αλυσίδα που είναι σκαλισμένη και στη συνέχεια παράγει κρίκους. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει αυτό. Είναι η ίδια αλυσίδα και είμαστε συνεχόμενοι δηλαδή πορεία. Σωστά. Αυτό το διαχρονικό στοιχείο το επιτρέπει το βιβλίο. Αν μας σκεφτείτε από τα αντικείμενα που έχουμε στο περιβάλλον μας όσο ζούμε, θα δούμε ότι η μεγαλύτερη πυκνότητα όσον αφορά τις γνώσεις τις διαχρονικές βρίσκονται
βρίσκεται στα βιβλία. Γιατί είναι ένας πολύ μικρός χώρος με μια πολύ βαθιά ιστορία. Κύριε Λιγερέ, αγαπάτε πολύ το βιβλίο, το ακούω, το αισθάνομαι, σας παρακολουθώ και αγαπάτε πολύ το βιβλίο. Και μου αρέσει αυτό, το νιώθω. Δηλαδή, είμαστε λαοί του βιβλίου. Είμαστε λαοί του βιβλίου. Δηλαδή, άμα το σκεφτούμε ορθολογικά, ουσιαστικά η ιστορία ξεκινάει εξ ορισμού μέσω της γραφής. Άρα, άμα δεν υπάρχει γραφή, είμαστε στην προϊστορία. Το βιβλίο αναγκαστικά ανήκει στην ιστορία. Τώρα, μετά, όταν αυτή η ιστορία γίνεται η ιστορία της ανθρωπότητας, είναι τόσο διαχρονική, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα βιβλία. Δεν ξέρω αν έχετε πάει κοντά στην Αγία Σοφιά, στην Κωνσταντινούπολη. Έχω πάει. Έχω πάει 4 φορές. Είναι καλό να πηγαίνετε εκεί. Είναι προσκύνημα. Είναι προσκύνημα, λοιπόν, κύριε Λιγερέ. Δίπλα θα δείτε ότι υπάρχουν αυτοί οι στυλοβάτες, γιατί υπάρχει μια ρεζέρβα για νερό. Και μάλιστα. Η ιδέα ποια είναι, ότι άμα σκεφτείτε ότι κάθε βιβλίο είναι ένας στυλοβάτης αυτής της ανθρωπότητας. Είναι ένας κύωνος. Ένας μπορεί τον ναό να μην τον βλέπετε, αλλά κάθε βιβλίο τον στηρίζει και τον υποστηρίζει. Άρα υπάρχει το θέμα της γραφής, υπάρχει το θέμα της ανάγνωσης και μετά στη συνέχεια της κατανόησης, της επινόησης. Όλα αυτά τα επιτρέπει το βιβλίο. Και το πιο ενδιαφέρον νομίζω σε επίπεδο ελευθερίας είναι ότι το βιβλίο δεν σε αναγκάζει να το διαβάσεις. Μάλιστα. Μπορεί μερικοί να το βλέπουν μόνο σαν ένα αντικείμενο και δεν θα τους αγγίξει ποτέ. Είναι το βιβλίο αφήνεται στον αναγνώστη να έχει αυτή τη δόση της γνώσης και δεν την επιβάλλει, όπως κάνουμε μερικές φορές δογματικά όταν έχουμε καθηγητές. Ναι. Το βιβλίο δεν είναι ποτέ καθηγητής, είναι μόνο δάσκαλος. Άρα αν ο μαθητής θέλει να διαβάσει το έργο του δασκάλου, θα το διαβάσει, αλλά η προσφορά υπάρχει. Μάλιστα. Και είναι προσφορά χωρίς εκπτώσεις. Μάλιστα. Προσφορά χωρίς εκπτώσεις. Ένα πράγμα το οποίο σας το είχα πει και στη συνέντευξη που είχαμε, εσείς καταφέρνετε μέσα σε λίγες λέξεις να καλύψετε κουβέντες τις οποίες πολλές φορές εμείς αν θέλετε οι άνθρωποι που δεν έχουμε διαβάσει τόσο πολύ, γιατί πιστεύω ότι τις έχετε διαβάσει και φτάσατε στο σημείο να απλοποιήσετε τα πράγματα. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που μας σημειώνετε ότι... Τα πράγματα είναι απλά, είμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο, απλώς έτσι. Μερικές φορές η απλότητα είναι περίπλοκη όταν είμαστε βυθισμένοι μέσα στην καθημερινότητα. Μάλιστα. Τα βιβλία δεν κάνουν κανένα συμβιβασμό. Μάλιστα. Δηλαδή δεν παίζουν, προσπαθούν να προφυλάξουν μια σκέψη. Και αυτή τη σκέψη την προφυλάξουν από τη βαρβαρότητα και γι' αυτό το λόγο όταν έχουμε γενοκτονίες το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να καίνουν τα βιβλία. Μάλιστα. Δεν τις κουζίνες, ούτε τις τουαλέτες. Μάλιστα. Άρα η ιδέα είναι ότι το βιβλίο με αυτόν τον τρόπο είναι ένα στίγμα της ανθρωπότητας. Άρα μέσω της μοιρασίας του βιβλίου, και ξέρετε ότι είναι δύσκολο να μοιραστούμε ένα βιβλίο, προσπαθήστε να διαβάσετε με έναν άλλον άνθρωπο το ίδιο βιβλίο, με την ίδια ταχύτητα, ναι. Θα δυσκολευτείτε. Ναι. Έχει όμως ενδιαφέρον ότι μας αρέσει να κάνουμε δώρα βιβλία. Μπορεί μερικοί γονείς να θεωρούν ότι τώρα αυτό δεν ισχύει για τα παιδιά τους, αλλά να μην ανησυχούν, γιατί το έλεγαν και οι ίδιοι γονείς και πριν εκατοντάδες χρόνια. Αυτό παραμένει και έχει ενδιαφέρον όπου το βιβλίο παραμένει αυτό που είναι, ενώ έχουμε εκατοντάδες χρόνια εξέλιξη και είμαστε σε μια εποχή του ψηφιακού, αλλά συνεχίζουμε και όχι με νοσταλγία, αλλά με δραστηριότητα, γιατί ξέρετε, ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν εκδόθηκαν τόσα βιβλία. Ναι. Άμα σκεφτείτε ότι είμαστε σε μια ψηφιακή εποχή, είναι εντελώς παράδοξος. Και... Άρα το βιβλίο είναι, ξέρετε, όπως έχουμε τα... Πώς θα το πω τώρα, τα fast foodάδικα, ναι. Υπάρχει και το slow food. Το slow food. Μάλιστα, ναι. Το βιβλίο, ναι, τα λέω στα κυπριακά για να το πιάνετε καλύτερα. Ναι. Το λέω λοιπόν ότι το βιβλίο είναι πραγματικά έργο της βραδύτητας. Μάλιστα. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε τι κάνουμε την ώρα που διαβάζουμε ένα βιβλίο, είμαστε για ώρες καθισμένοι σε ένα σημείο και απλώς γυρνάμε μερικές σελίδες και ενώ είμαστε ακίνητοι, ταξιδεύουμε πολύ πιο μακριά από αυτούς που κάνουν ταξίδια. Μάλιστα. Και είχατε πει ότι η βραδύτητα πάει με τη μνήμη. Ενώ η ταχύτητα... Το βιβλίο είναι κομμάτι μνήμης, ναι. Μάλιστα, ενώ η ταχύτητα πάει με τη λύθη.
Κοιτάξτε, η ανθρωπότητα δεν μπορεί να μην έχει μνήμη. Η μνήμη είναι το κομμάτι της ανθρωπότητας μέσα στην νοημοσύνη μας. Μπορούμε να είμαστε έξυπνοι, χωρίς όμως να έχουμε μνήμη, δεν ανήκουμε στην ανθρωπότητα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και στα μικρά παιδιά, ειδικά αυτά που είναι επλικισμένα. Μερικές φορές λέμε θα τα μάθει μετά. Είναι σημαντικό να έχει πρόσβαση στην ανάγνωση, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να διαβάσει άλλους δασκάλους, τους οποίους δεν θα έχει ποτέ καμία πρόσβαση ή καμία επαφή, γιατί το βιβλίο παρέμεινε εδώ για να είναι στήριγμα και για τους επόμενους. Είναι, αν θέλετε, μια ιδιότητα πολύ σημαντική. Το βιβλίο γράφεται μόνο για τους επόμενους. Μάλιστα. Άρα για να είμαστε επόμενοι πρέπει να διαβάσουμε τους προηγούμενους, αλλιώς είμαστε μόνο οι τωρινοί και δεν έχουμε μέλλον. Μάλιστα. Πολύ σπουδαίο αυτό. Κύριε Λιγερέ, θέλω λίγο έτσι να ξεκαθαρίσουμε αυτό το καθημερινότητα. Οι περισσότεροι από εμάς λέμε συνέχεια, μα έχουμε πολλά θέματα της καθημερινότητας, πολλά προβλήματα, τρέχουμε, δεν προλαβαίνουμε. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η καθημερινότητα είναι απλά στόχευση προς το κομμάτι της επιβίωσης. Και όταν λέμε επιβίωση, μήπως είναι μόνο το ζωικό μας κομμάτι, ας πούμε, δηλαδή να διατηρήσουμε απλά την ύλη μας, ας πούμε. Και το λέτε σωστά, αλλά νομίζω να το πούμε ακόμα πιο απλά. Παρακαλώ. Για μένα η καθημερινότητα είναι απλώς μια προσπάθεια γέμισης του κενού. Γέμισης του κενού, μάλιστα. Άρα προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να πούμε ότι κάναμε κάτι μέσα στη μέρα που πέρασε. Και στην πραγματικότητα δεν έχουμε αφήσει απολύτως τίποτα, απλώς γεμίσαμε τη μέρα. Μάλιστα. Αυτός που σκέφτεται με τη μέρα θα έχει προβλήματα, θα κοιτάζει μόνο τον καιρό και όχι τον χρόνο. Το βιβλίο είναι κατευθείαν του χρόνου, δεν ασχολείται με τον καιρό. Δηλαδή, όταν διαβάζετε ένα βιβλίο, δεν ασχολείστε ακριβώς ποια ήταν η χρονολογία, ποιος ήταν ο μήνας της γραφής του. Αυτό που έχει σημασία είναι τι σκεφτόταν την ώρα που το έγραφε. Μάλιστα. Αυτό μας βγάζει εκτός καθημερινότητας. Άρα έχετε, αν θέλετε, την καθημερινότητα με το κενό που προσπαθεί να γεμίσει ενώ δεν τα καταφέρνει και στο τέλος αφήνει πάλι ένα κενό. Μάλιστα. Και μετά έχετε την κενότητα που ενώ ξέρει ότι ένας άνθρωπος μόνος του δεν έχει μεγάλη αξία και έχουν αξία όλοι οι άλλοι που είναι γύρω του, τότε καταφέρνει και γράφει ένα έργο για τους άλλους. Από τη στιγμή που ο ένας αντιλαμβάνεται ότι είναι ο άλλος και ότι οι άλλοι είναι πιο σημαντικοί από αυτόν, τότε η αλυσίδα ενεργοποιείται και είμαστε όντως στο πλαίσιο της ανθρωπότητας. Γι' αυτό τα βιβλία είναι τόσο σημαντικά, γιατί είναι κείμενα που είναι αντικείμενα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι την βίβλο την λέμε βιβλία δεν είναι τυχαίο. Άρα αν σκεφτούμε ότι εμείς έχουμε δώσει στα βιβλία την ίδια ονομασία από την βίβλο, που είναι το βιβλίο ουσιαστικά, παρόλο που ήταν στο πληθυντικό, καταλαβαίνετε πόση σημασία δώσει. Καταλαβαίνετε επίσης ότι σε άλλες γλώσσες το βιβλίο σχετίζεται με την ελευθερία, ναι, η ετυμολογία του. Δηλαδή όταν κοιτάζετε στα γαλλικά λίβρο, είναι ακριβώς όπως είναι το λίμπρο και η ιδέα είναι ότι μόνο αυτός που είναι ελεύθερος διαβάζει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι όσο πάει και δεν ξέρω, εσείς βέβαια ίσως ξέρετε καλύτερα, όντως η ανθρωπότητα όσο πάει και διαβάζει λιγότερα ή εμείς ας πούμε το βλέπουμε έτσι πιο στενάχωρα στις κοινωνίες μας. Αυτό, το δεύτερο που είπατε. Η ανθρωπότητα διαβάζει όλο και περισσότερο και γράφει όλο και περισσότερο. Οι κοινωνίες διαβάζουν και γράφουν τα ίδια με τον ίδιο τρόπο, αλλά μόνο και μόνο για το παρόν και την καθημερινότητα. Άρα μερικές φορές γεμίζουμε με γραπτά που δεν έχουν κανένα νόημα, αλλά δεν πειράζει, γιατί η ανθρωπότητα τα φιλτράρει και στο τέλος απλώς μένουν. Ξέρετε, στο επίπεδο της μέρας όλοι δίνουν σημασία στην εφημερίδα. Ναι, ναι. Ωραία. Η εφημερίδα έχει αξία μίας ημέρας. Ναι, ναι. Ωραία. Άρα άμα το σημείο αναφοράς σας για τη σκέψη σας είναι μόνο η μέρα, το βιβλίο είναι πάντα άχρηστο. Άμα το σημείο αναφοράς είναι ο χρόνος, τότε η εφημερίδα είναι πάντα άχρηστη. Μάλιστα. Αν και... σας λέω ότι άμα το σκεφτείτε ότι ακόμα και το περιοδικό που είχε διαλέξει ο Ντοστογεύσκη, όσο μιλάμε και για λογοτεχνία, το περιοδικό που διάλεξε και επέλεξε τον τίτλο για να γράφει τα πρώτα του έργα και να μπαίνουν μέσα σιγά σιγά σαν επεισόδια, ήταν ο χρόνος. Τόσο απλά. Μάλιστα. Βέβαια δεν μπορούσε να το κάνει πιο απλό και δεν μπορούσε να κάνει κάτι που είναι αμφίσιμο, ξέρουμε ακριβώς. Δεν έγραψε ούτε ο καιρός, ούτε η μέρα, ούτε η ημερησία. Άρα
αυτό που έχει σημασία είναι το ίδιο και με τις εκπομπές. Όταν καταφέρουμε και κάνουμε κάτι το διαχρονικό, μένει. Μάλιστα. Όταν μένει, σημαίνει ότι υπάρχει ένα πριν και ένα μετά. Αυτό γίνεται με το βιβλίο. Δεν είμαστε ποτέ οι ίδιοι μετά την ανάγνωση ενός βιβλίου, ενώ είμαστε ακριβώς οι ίδιοι μετά την ανάγνωση μιας εφημερίδας. Ναι, πολύ σπουδαίο αυτό. Πολύ σπουδαίο αυτό. Όντως, εκεί που νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, ότι διαβάσαμε τα βιβλία, δεν σας κρύβω ότι έπεσε στα χέρια μου ένα μικρό βιβλιαράκι του Σοπενχάουερ. Και λέω, ρε παιδί μου, λέω, μέσα σε αυτές τις μικρές τετράγωνες σε μέγεθος σελίδες, είναι το απόσταγμα όλης της σκέψης του ανθρώπου, ας πούμε, και όλη της σημασίας κάποιων πραγμάτων για να είσαι ισορροπημένος. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ο Σοπενχάουερ είναι από τους πιο ευνηδιαστικούς φιλόσοφους. Κατά συνέπεια είναι καλό που το βιβλίο έπεσε στα χέρια σας. Ναι. Αλλά έχει ενδιαφέρον ακόμα και η έκφραση. Νομίζω ότι δεν είναι στα χέρια σας, είναι απλώς σας κράτησε από τα χέρια. Με κράτησε από τα χέρια. Αυτό είναι. Με κράτησε από τα χέρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Νίκολη Γερέ, ειλικρινά, εκτιμώ πάρα πολύ την παρέμβασή σας στην εκπομπή μας. Θα ήθελα ένα καταληκτικό έτσι λόγο για τους φίλους. Είναι πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα να πω ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς δεν περίμενα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη σε αυτό το χώρο. Το άλλο είναι ότι δεν έχει σημασία αν αγαπούν τα βιβλία ή όχι, είναι ότι τα βιβλία τους αγαπούν. Μάλιστα. Τα βιβλία μας αγαπούν. Όντως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε μαζί στη συνέντευξη που θα έχουμε στις 21 Ιουλίου εδώ, στους Ραδιοθαλάμους του Λόγου. Ωραία. Έγινε. Λοιπόν, και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που ήταν και γύρω σου, γιατί ξέρω ότι παρόλο που φαίνεται μόνοι υπάρχουν υποστηρικτές. Πάντα υπάρχουν υποστηρικτές και σήμερα έχω και την φίλη, την αγαπημένη εδώ, την Αγνή Χαραλάμπους και σας χαιρετάει. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και εσύ.